Στροφή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1. Γιώργο, να παραμείνουμε στο θέμα, αλλά να δούμε μια άλλη άποψη, την άποψη των ειδικών. Και να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Γιάννη Καραμολέγκος. Ο Καραμολέγκος δεν είναι μόνο απλά ειδικός, έχει και την εναλλακτική και την είχε παρουσιάσει αρκετές φορές και μέσα από αυτό το δελτίο. Βέβαια, οφείλουμε να σεβαστούμε όλη την πλειοψηφία. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν. Κύριοι, ήρθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες. Δηλαδή. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποιοι πραγματικά εκπροσωπούν το λαό και έχουν σωστά αφουγκραστεί αυτό το περίφημο 62% του όχι και ποιοι καίγονται για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των πλουσίων. Ναι, τώρα ερμηνεύεις αλλιώς εσύ το δημοψήφισμα όμως. Όχι, δεν κάνω τίποτα παραπάνω από το να χρησιμοποιήσω τις κουβέντες που η μία τουλάχιστον πλευρά χρησιμοποιούσε επί μία ολόκληρη εβδομάδα. Δηλαδή. Δηλαδή όλοι έλεγαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, καθώς επίσης και όλοι οι ξένοι, αυτοί οι καλοί μας οι φίλοι οι ξένοι που τόσο πολύ καίγονται να μας βοηθήσουν, ότι αυτό το δημοψήφισμα ήταν για το ευρώ ή για το εθνικό νόμισμα. 62% λοιπόν δεν τους έκαναν το χατήρι. Το θέμα είναι πώς το ερμηνεύσαν αυτοί. Ή πώς το ερμηνεύσαμε εμείς. Δεν είναι δικές μου κουβέντες. Είναι δικές τους. Αλλά και μια και το ξεκινήσαμε έτσι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατία επιτέλους. Έστω και με τις ψευδέστατες μαγειρεμένες δημοσκοπήσεις του συστήματος που παρουσιάζουν ότι οι υποστηρικτές για την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα είναι της τάξης 25%. Γιάννη, μην πάμε πίσω. Δεν θέλω να πάμε πίσω, σε παρακαλώ. Θέλω να πάμε μπροστά. Με δεδομένα αυτά που έχουμε, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, τι κάνουμε? Το τι κάνουμε είναι ανάλογα με το πιο θέτουμε διακύβευμα. Το διακύβευμα για μένα είναι, σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτό όπως το παρουσιάζουν, δηλαδή Ευρώπη και όλα τα υπόλοιπα, ή αν θέλετε Ευρώπη δραχμή. Είναι ανάπτυξη ή λιτότητα, είναι εργασία ή ανεργία, είναι αξιοπρέπεια του κόσμου ή εξαθλίωση και φτώχεια. Τα μέτρα που είδαν σήμερα το φως δημοσιότητας. Τα μέτρα που είδαν σήμερα το φως δημοσιότητας είναι αναπτυξιακά ή όχι? Τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να οδηγούν σε ανάπτυξη. Έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά, όπως και πολλοί άλλοι, το σύνολο αυτών των 13 σελίδων. Δυστυχώς δεν είναι αυτό που περίμενα. Υπάρχουν κάποια λίγα καλά σημεία που πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, όπως είναι για παράδειγμα ότι γίνεται μια αναφορά στον εξορθολογισμό των κακώς κειμένων στον κρατικό μηχανισμό, βεβαίως και μια βελτίωση στα κακώς κείμενα του συνταξιδοτικού μας συστήματος, όμως υπάρχουν πάρα πολλά ηφαισιακά μέτρα, όπως για παράδειγμα είναι ότι διασφαλίζουν 2,65 δισεκατομμύρια για το 2015 και το 2016 από ενφιά, δηλαδή αποδημεύσεις της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, όπως επίσης ότι έχουμε πλέον 100% προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις και πολύ σύντομα και για όλους τους επαγγελματίες, όπως για τους αγρότες που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την περιοχή που βρίσκεστε εσείς στην κεντρική Ελλάδα, για τους αγρότες θα έχουμε κατάργηση της επιδότησης του πετρελαίου, όπως επίσης θα έχουμε και σταδιακή κατάργηση του σημερινού τρόπου φορολόγησης τους, θα περάσουν στη φορολόγηση σαν απλοί επαγγελματίες, που σημαίνει, αν ακολουθηθεί αυτή η γραμμή, ότι από το πρώτο ευρώ θα πληρώνει 26% ο αγρότης φόρο και το ίδιο θα ισχύει για τα τεκμήρια του και επιπλέον θα πληρώνει και 100% προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Γιάννη, όλα αυτά τώρα πλέον δεν τα θέλει μόνο μία παράταξη. Θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει εξουσιοδότηση και από την αντιπολίτευση για αυτά που μας λες. Δεν σας προβληματίζει. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός μας έχει επιλέξει να έχει ίδια γραμμή με τον κύριο Σαμαρά ή την Νέα Δημοκρατία, έστω γιατί έφυγε ο Σαμαράς. Γιατί να το κάνει αυτό, τι κερδίζει από αυτό, κύριε Καραμαλή. Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Και μάλιστα εναλλακτική λύση η οποία είναι μελετημένη. Διότι αυτό το οποίο οθούν την Ελλάδα σήμερα αυτοί οι κύριοι δεν στηρίζεται σε καμία λύση. Ποια είναι η λύση? Ακούστε με, σας παρακαλώ πολύ. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές πρέπει να καταλάβει κάτι ο ελληνικός λαός. Θα ψηφίσουν κάποια στιγμή 300 βουλευτές για το μέλλον, το παρόν και το μέλλον, αν θέλετε, αυτού του τόπου. Δεν υπάρχει ούτε ένας, και σας το υπογράφω, ο βουλευτής εννοώ, που να έχει στα χέρια του μία οποιαδήποτε μελέτη
η οποία να στοιχειοθετεί ότι αυτό το οποίο πρόκειται να υπογράψει θα οδηγήσει την πατρίδα μας σε καλύτερες μέρες. Εάν έχει, τους παρακαλούμε πολύ και τους προκαλούμε να τα δημοσιεύσουν, ώστε και εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες να ξέρουμε πραγματικά τι θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι μας. Ποια είναι η λύση? Η λύση ποια είναι? Η λύση είναι αυτό που συμβαίνει και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, το διπλό νόμισμα. Διότι αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι καινούργιο, εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελβετία, παρακαλώ. Εφαρμόζεται όμως και σε αρκετές άλλες χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και στον προθάλαμο για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς επίσης και χώρες που είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Ουγγαρία, όπου συναλλαγές τους γίνονται ταυτόχρονα και με ευρώ και με το τοπικό του νόμισμα. Μιλάτε για δραχμές ή για υποσχετικές, κύριε Καραμολέγκο? Τι είπατε? Μιλάτε για δραχμή ή για υποσχετικές IOU, που θα το είναι κάτι προσωρινό? Το θα είναι να έχουμε δραχμή. Βέβαια, επειδή πολλά πράγματα, καταλαβαίνετε, έχουν να κάνουν με την ψυχολογία του συνόλου του λαού και απαιτούν και σωστή ενημέρωση του λαού, κάτι το οποίο επιμελώς αποφεύγουν οι κυβερνώντες, έστω και το IOU θα μπορούσε σε πρώτη φάση να είναι αποδεκτό. Ναι, αλλά αυτό τώρα που συζητάμε, μετά το δημοψήφισμα, όπως εσύ το ερμήνευσες προηγουμένως, είναι ενάντια σε αυτό που θέλει ο λαός. Όχι βέβαια. Γιατί... Ο λαός πότε είπε όχι στη δραχμή και ναι στο ευρώ? Πέστε μου, σας παρακαλώ, μία φορά προτίθηκε. Ο λαός, σύμφωνα με τον καταιγισμό της ενημέρωσης που έγινε κατά τη διάρκεια που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος και από να ποιους? Μην ήθελε να το εισπράξει. Από τα διαπλεκόμενα κανάλια δηλαδή, ναι. Συνεχίστε. Όχι μόνο τα κανάλια, τα εσωτερικά, τα κανάλια έτσι του γνωστού συστήματος, αλλά και το τι μετέδιδαν έξω. Δηλαδή... Και λοιπόν, εμείς κοιτάμε τα σφαίρετα των έξω ή των Ελλήνων, για να ξέρω. Εγώ θέλω να πω ότι αναπόφευκτα ο λαός ψήφισε και έτσι. Όχι. Ο λαός ψήφισε ένα υπερήφανο όχι. Και ψήφισαν μάλιστα πολύ περισσότεροι από αυτούς που είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν συμφωνεί με δηλαδή, τη δηλαδή, εσύ λες τώρα, Γιάννη, ότι ο λαός έδωσε έγκριση για να πάμε στη δραχμή? Ο λαός έδωσε έγκριση για να, πάμε στη, να φύγουμε από τη λιτότητα και να πάμε στην ανάπτυξη. Αυτό όμως που μας έχει φέρει η κυβέρνηση δεν οδηγεί σε καμία ανάπτυξη. Οδηγεί σε περαιτέρω λιτότητα. Και ακριβώς επειδή, αν θέλετε, με βάση την οικονομική επιστήμη αλλά και την πραγματικότητα της αγοράς, δεν μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες ανάπτυξης παρά μόνον εάν έχεις δικό σου εθνικό νόμισμα, διότι αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα ρευστότητος αυτομάτως θα αντιμετωπιστούν χωρίς δανεισμό, χωρίς περαιτέρω δανεισμό, και επιπλέον θα γίνουμε και ανταγωνιστικοί. Να σου πω ένα παράδειγμα, το ανέφερα και λίγο πριν. Ο αγρότης που δουλεύει στην κεντρική Ελλάδα έχει να ανταγωνιστεί τον αγρότη της Τουρκίας ή τον αγρότη της Βουλγαρίας, ο οποίος όμως, επειδή έχει εθνικό νόμισμα, έχει και ένα πολύ μικρότερο κόστος. Επιπλέον, ο Βούλγαρος, επειδή έχει δικό του νόμισμα, έχει πάρα πολύ πιο μικρή φορολογία. Κατά συνέπεια, ο Βούλγαρος εξάγει τα προϊόντα του και μάλιστα, ξέρετε, κάτι που επιμελώς αποκρύπτουν τα διάφορα διαπλεκόμενα κανάλια της Αθήνας, η Ελλάδα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγικός στόχος της Βουλγαρίας. Κύριε δηλαδή, εμείς καταναλώνουμε... Με τις εισαγωγές τι γίνεται? Αν κάποιος εισάγει πράγματα, πρώτες ύλες, που δεν υπάρχουν στη χώρα μας, πώς θα τα αγοράζει αυτά με δραχμές? Πολύ εύκολα να έχεις διπλό νόμισμα, τα αγοράζεις με ευρώ. Πού είναι το πρόβλημα? Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό. Ακούστε, κοιτάξτε τώρα. Εδώ αυτό το κείμενο, το οποίο έχει έρθει για ψήφιση, περιλαμβάνει κάποια πράγματα. Πριν το κατεβάσουμε, το θέμα στο τι θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιάννη, πάρα πολύ σημαντικό. Γιάννη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό λίγο. Γιάννη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Πρέπει να απαντήσουμε σε 2-3 διαφορετικά ζητήματα. Ναι, ολοκλήρωση όμως, ναι. Λοιπόν, δεν έχει γραφεί πουθενά σε κανένα site οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει στην παράγραφο 7, μάλλον στο άρθρο 7 των κειμένων, παράγραφο 5, το εξής. Ότι θα υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα με στόχο την επιστροφή των τραπεζών σε ιδιωτικά συμφέροντα μέσω διεθνών στρατηγικών επενδυτών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς πληρώνουμε, ο ελληνικός λαός, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα δώσουν τις τράπεζες εξοικειασμένες με τα δικά μας χρήματα στους ξένους, στους όρους ξεπούλημα του τραπεζικού συστήματος, το οποίο είναι η ετοιμομηχανή κάθε οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν αυτά?
Έχετε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερη λέξη. Ναι, καλά κάνεις και το τονίζεις εσύ. Όμως, όταν εδώ κινδυνεύουμε να συμπαραταχθεί μέχρι και η αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα σε όλα αυτά, τι κάνουμε? Εμείς είμαστε υπέρ της Ελλάδος. Ναι, και πόσοι, αυτό σημαίνει ότι πόσοι είμαστε υπέρ της Ελλάδος? Μόνον, ακούστε, πρέπει να βρίσκουμε στην άκρη τον οπαδισμό και τον κομματισμό. Δεν μπορεί απλά και μόνο να λέμε, επειδή κάποιοι σήμερα βρίσκονται στην ηγεσία και οι ίδιοι χωρίς να έχουν τις απαραίτητες ικανότητες, με αρκετούς πολιτικούς, οι οποίοι έχουν ξαναπεί ότι δεν έχουν δουλέψει για μέρα. Ναι, αλλά είναι εκλεγμένοι αυτοί. Αυτοί που βρίσκονται στην ηγεσία είναι εκλεγμένοι. Και να σύρεται έτσι. Γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια μία συζήτηση σε όλα αυτά προτείνουμε. Από το 2012 στο κανάλι σας. Που είναι ένα από τα ελάχιστα. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Το θέμα είναι ότι όλοι λένε πλέον, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι η εντολή που δόθηκε είναι εντός ευρώ. Όχι, δεν έχει δοθεί καμία τέτοια εντολή. Σας προκαλώ να μου τη δείξετε, να τη μάθω κι εγώ. Αντίθετα, μπορώ να σας πω ότι η Gallup International, ξένη εταιρεία, στα τέλη του 2014 έκανε δημοσκόπηση στην Ελλάδα που τον απέκρυψαν οι πάντες. Που έλεγε ότι 52% του ελληνικού λαού είναι υπέρ της δραχμής και μόνο 32% είναι υπέρ του ευρώ. Εσείς πότε είδατε οποιοδήποτε δημοψήφισμα υπέρ του ευρώ ή οποιαδήποτε ξεκάθαρη τοποθέτηση του ελληνικού λαού? Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ωραία. Αυτό γίνεται μόνο με μαγειρεμένες δημοσκοπήσεις και με χρυσακάνθαρους μεγαλοδημοσιογράφους των διαπλεκόμενων καναλιών. Κύριε Καραμολέγκο, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Φίλε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ότι θα είσαι διαθέσιμος για να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να τη συνεχίσουμε. Να την κάνουμε ολοκληρωμένα για να ενημερωθεί για τις πραγματικές εναρκτικές λύσεις ο λαός. Πρέπει να γίνει, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταιγιστικός για ακόμη μια φορά. Καταιγιστικός και επιχειρηματολόγησε με τον δικό του τρόπο ότι όλα αυτά δεν έχουν σχέση με εντολή για ευρώ μόνο και υποστήριξε ότι επειδή δεν έχει πέσει ποτέ ξεκάθαρα το ερώτημα, δηλαδή δεν ερωτήθηκε ποτέ ξεκάθαρα ο ελληνικός λαός αν θέλει ευρώ ή δραχμή, και αυτό είναι αλήθεια, όμως μεταφράζεται από διάφορες κυβερνητικές